οδήγησης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, και καλή χρονιά. Καλημέρα, κύριε Μαυραγάνη. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή χρονιά, να είστε καλά. Θα γίνουμε καλύτεροι οδηγοί. Θα τα μάθουμε καλύτερα. Πρώτα στα θρανία για να βγούμε στους δρόμους. Κυρία Μιχελιδάκη, κύριε Μεντζάνη, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει και νομίζω το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, όχι μόνο το Υπουργείο, είναι ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δεν μας τιμούν. Εν πάση περιπτώσει, ένα δίκτυο που ένωνε μαύρες συναλλαγές μεταξύ των εξεταστών και από την άλλη πλευρά σχολών οδήγησης και ιδιωτών. Επειδή αυτό όμως άπτεται της οδικής ασφάλειας και κανείς από εμάς δεν μπορεί να ανέχεται να υπάρχει αυτό ούτε στο ηθικό επίπεδο ούτε στο πρακτικό όμως, γιατί δεν παράγονται επαρκείς οδηγοί, γι' αυτό το λόγο πάμε σε ένα νέο σύστημα εξέτασης αλλά και εκπαίδευσης. Τι αλλάζει, σύστημα, λοιπόν, τι αυτό αλλάζει, κύριε Υπουργέ? Έχει ως βασική ιδέα, έχει το εξής. Απομακρύνουμε ουσιαστικά τον εξεταστή από τον χώρο εξέτασης, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, πρέπει να βρίσκεται απομακρυσμένος, να επικοινωνεί με το αυτοκίνητο μέσω διαδικτυακής ψηφιακής ένωσης και να δίνει τις εντολές από μακριά και μάλιστα με έναν τρόπο αδιάβλητο, ο οποίος δεν θα δείχνει από πριν ποιος θα είναι ο εξεταστής, μπορεί κάλλιστα δηλαδή η Βέρεια να κάνει τις εξετάσεις της Δράμας, η Δράμα της Χαλκίδας, η Χαλκίδα του Ηρακλείου κλπ. Και αυτό θα αλλάζει δεν κάθε θα γνωρίζει, μέρα. Κύριε Υπουργέ, έτσι, δεν λοιπόν, θα γνωρίζει ο εξεταστής πού θα εξετάσει, ποια πόλη θα εξετάσει, ποιον άνθρωπο θα εξετάσει? Δεν θα το γνωρίζει? Όχι, δεν θα το γνωρίζει. Θα το γνωρίζει τελευταία στιγμή, θα το μαθαίνει τελευταία στιγμή, όπως επίσης και ο εξεταζόμενος, όπως επίσης και οι σχολές οδηγών. Απλώς και μόνο θα λαμβάνουν κάποιες εντολές, θα τις παρακολουθούν τις εντολές με monitor από την άλλη πλευρά στο control room και θα βλέπουν αν υπακούει το αυτοκίνητο σε εντολές αυτές. Τώρα, κύριε Μαυραγάνη, δεν ξέρουμε αν αυτό πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει, χάνοντας έτσι την επαφή που έχει ο εξεταστής μέσα στο αυτοκίνητο. Εσείς κάτι τα ξέρετε παραπάνω, αλλά αυτό όλο που μας λέτε και για το αδιάβλητο της διαδικασίας, πάει το μυαλό μας βεβαίως πρωτίστως στο κομμάτι που λέγεται φακελάκι. Δηλαδή, ή κάποιοι τα δεχόντουσαν τα διπλώματα στο σπίτι, έχει συμβεί και συμβαίνει και αυτό, ή εν πάση περιπτώσει γινόταν μια ιστορία και περνούσαν άνθρωποι οι οποίοι έδιναν το κατητής τους και παίρναν τα διπλώματα και μετά ποιον πάρει ο χάρος στον δρόμο. Εγώ, κυρία Μιχελιδάκη, θα σας πω ότι δεν ήταν ο κανόνας και δεν είναι ο κανόνας. Όμως και αυτές οι εξαιρέσεις δεν μπορούν να είναι ανοιχτές από οποιονδήποτε ηθικό άνθρωπο, από οποιοδήποτε μέσο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να καθαρίσει τις συναλλαγές, να τις κάνει όσο δυνατόν πιο ανέπαφες και η οδική ασφάλεια προς προστασία της ανθρώπινης ζωής να είναι σε ύψιστο επίπεδο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά και το θεωρητικό κομμάτι, εγώ για παράδειγμα, όταν έδινα για δίπλωμα, ναι, δίναμε μόνο σήματα. Αν με ρωτήσει κανείς μηχανικά. Εννοώ το θεωρητικό. Μηχανικά, τι κάνει τι το αυτοκίνητο, είναι κινέζικα. Ναι. Τώρα αυτό αλλάζει και θεωρητικά δηλαδή θα έχουμε μεγαλύτερη επιμόρφωση επί του θέματος. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έχει εμπλουτιστεί ήδη το πεδίο ερωτήσεων. Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί είναι στις σχολές οδηγών, όπου και θα υπάρχει πάλι με ψηφιακό τρόπο η ένωση των σχολών με το control room, με το σύστημα ελέγχου δηλαδή από το Υπουργείο. Θα ελέγχουμε επομένως εάν πράγματι προσέρχονται οι μαθητές για να κάνουν τα μαθήματα εκπαίδευσης στο θεωρητικό πεδίο. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, και πάλι δεν είναι ο κανόνας στην εξαίρεση, αλλά δεν μπορούμε να τον εχθούμε. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα λοιπόν, όπου δεν προσέρχονται οι μαθητές και απλώς και μόνο τσεκάρεται ότι προσήλθαν. Έτσι λοιπόν αυτό θα πάψει να υπάρχει με την ψηφιακή επιτήρηση, ας το πούμε έτσι, των σχολών οδήγησης. Ούτως ή άλλως εκεί δεν έχουμε θυγή προσωπικών δεδομένων, γιατί ακριβώς οι σχολές οδήγησης είναι ένας δημόσιος χώρος, στον οποίο προσέρχονται για να διδαχθούν ο οποιοδήποτε θέλει να διδαχθεί. Άρα λοιπόν η εικόνα και εν μέρει ο ήχος σε κάποια σημεία του μαθήματος μπορούν να μεταδίδονται. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό σημείο, κύριε Μερτζάνη και κυρία Μιχελιδάκη, είναι το σημείο εκείνο που αφορά την εκπαίδευση στα σχολεία. Γιατί είναι σίγουρο ότι η κυκλοφοριακή αγωγή έπρεπε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να έχει περάσει στην παιδεία, να έχει περάσει στα σχολεία.
είναι η μοναδική χώρα η Ελλάδα που δεν έχει τέτοια πρόνοια εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και αυτό τέλειωσε και τελειώνει τώρα. Ήδη συμφωνήσαμε από το Σεπτέμβριο μήνα με το Υπουργείο Παιδείας ότι θα μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα δημοτικά σχολεία, μία ώρα περίπου ανά 15 ημέρο, και εκεί θα διδάσκεται ουσιαστικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Μεταφορών, το eDrive Academy δηλαδή, θα διδάσκεται με ένα διαδραστικό τρόπο, με ένα παιχνίδι δηλαδή, εύληπτο στα παιδιά, η κυκλοφοριακή αγωγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί... και τους έχεις και δίπλα σου μετά στο αυτοκίνητο και σε φέρνουν... Και ελπίζω κύριε Υπουργέ, να μην είναι μόνο να μείνει στα λόγια και να είναι μια εκπαίδευση απλή, να έχει ουσία αυτό. Δηλαδή ελπίζω να έχει ουσία η μία ώρα κάθε 15 μέρες και τα παιδιά μας να μάθουν να οδηγάνε καλύτερα από εμάς. Κάνουν και προσομοίωση, το ξέρεις. Την κόρη σου κάνω στο σχολείο. Το ελπίζω. Να μην είναι ευχές και να μην είναι πολλά. Ήδη κύριε Μερτζάνη, πέρασε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι αλήθεια. Πράγματι οι καλές ειδήσεις καμιά φορά στην Ελλάδα σοκάρουν και γι' αυτό και δεν τις πιστεύουμε. Όμως πέρασε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ενσωματώνεται πια στη σχολική εκπαίδευση. Εκπαιδεύουμε τους καθηγητές, θα τους εκπαιδεύσουμε έναν σε κάθε νομό και περισσότερους βέβαια στην Αττική και Θεσσαλονίκη, και αυτοί με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν συναδέλφους τους για να μπορούν να χειριστούν αυτή την διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να μπει βέβαια και ο καθένας από το σπίτι του και ο γονέας και οποιοδήποτε άλλος με έναν κωδικό που θα παίρνει. Κύριε Μαυραγάνη, και να πάμε βεβαίως, λίγο. Ναι. Μην σας διακόψω, ολοκληρώστε. Ναι. Ήθελα να προσθέσω και δεν είναι σημαντικό, κυρία Μιχαηλιδάκη, ότι η παιδεία αυτή καθεαυτή και των εκπαιδευτών αλλά και των εξεταστών θα εξυψωθεί υπό την έννοια ότι θα τους περνάμε από ένα σχολείο, ένα ταχύρυθμο σχολείο στα ΤΕΗ. Το ΤΕΗ του Πειραιά ήδη εκπώνησε ένα πρόγραμμα περίπου 3 μηνών. Στους οποίους μήνες οι άνθρωποι αυτοί θα διδάσκονται νέα τεχνολογία, γιατί τα αυτοκίνητα πλέον έχουν νέα τεχνολογία και εφαρμόζουν νέα τεχνολογία που δεν την είχαν διδαχθεί στο παρελθόν όμως, και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία τα οποία στο παρελθόν δεν διδάσκονταν, όπως επίσης και γενική, κυκλοφοριακή και κινητική αγωγή. Κύριε Μαυραγάνη, όλο αυτό το πλέγμα. Ναι. Όλο αυτό το πλέγμα θα κάνει και τους εξεταστές αλλά και τους εκπαιδευτές να μπορούν να διδάσκουν αλλά και να απαιτούν άλλα πράγματα τα οποία στην πράξη τα θέλαμε από έναν οδηγό αλλά δεν τα διδάσκονταν ποτέ. Πάμε τώρα να πιάσουμε και κάποια άλλα θέματα, κύριε Μαυραγάνη, που αφορούν στα εθνικά μας θέματα. Εσείς είστε από τις τάξεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων και το θέμα για το Σκοπιανό θέλω να σας ρωτήσω. Είδαμε τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις του κυρίου Καμένου. Μετά, αν έχουμε καταλάβει σωστά και να δούμε και πώς θα καταλήξει, φαίνεται ότι θα ακολουθήσει αυτό το οποίο συζητείται έτσι στο κυβερνητικό επιτελείο και δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ονομασία. Θα θέλαμε λίγο να το σχολιάσετε. Η θέση, κυρία Μιχαηλιδάκη, και με την ιδιότητα του Προέδρου του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών των Ανεξαρτητών Ελλήνων, θα σας πω ότι η θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι σταθερή και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε όνομα έχει μέσα το όνομα Μακεδονία. Και αυτό όχι από αιμονή, ούτε από ακραία θέση και συμπεριφορά, αλλά γιατί το κράτος των Σκοπίων θέτει αυτή την αξίωση για να έχει ένα τέτοιο όνομα, επειδή ακριβώς προβλέπει στο προήμιο του συντάγματός του ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο μακεδονικό κράτος και επιδιώκει να προασπιστεί τη μακεδονική τάχα εθνότητα. Αν λοιπόν εξέλιπε αυτός ο λόγος από το Σύνταγμα, αν εξέλιπαν αυτές οι αλυτρωτικές επιδιώξεις, τότε μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν έχει εκλείψει κάτι τέτοιο και γι' αυτό και εμένουμε στο ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση ο όρος Μακεδονία σε οποιοδήποτε συνθετικό όνομα προταθεί, έστω και εγκαόμενες. Δεν συμφωνείτε με τον κύριο Κοτζιά που είπε ότι η δική μας θέση είναι η σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις? Η σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις θα μπορούσε να μην έχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Λοιπόν, δηλαδή, αν έχει μέσα τον όρο Μακεδονία, εσείς θα αποτραβηχτείτε, θα χαράξετε μια άλλη πορεία? Σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο των Ανεξαρτητών Ελλήνων.
και εκείνο θα επικυρώσει την θέση την οποία σας είπα. Νομίζω όμως ότι αυτή η θέση που μόλις σας εξέφρασα δεν είναι μόνο προσωπική μου θέση, αλλά απηχεί την άποψη των σύμβασας της κοινότητας των ανεξαρτήτων Ελλήνων που θα εκφραστεί σήμερα το απόγευμα μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Και του Προέδρου βεβαίως, του Πάνου του Καμένου. Μάλιστα, κύριε Μαυραγάνη. Κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Να είστε καλά. Τώρα, στο θέμα των αυτοκινήτων θα παραμείνουμε με την Άντζελα. Ναι. Να μην πούμε πάρα πολύ αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλά πολλούνται, λέει, νέα αυτοκίνητα. Η Άντζελα Ζούγαρη είναι εδώ, θα τη δούμε να μας ενημερώσει για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων. Ακριβώς. Και πώς πάνε. Που έχουμε πολύ θετικά μηνύματα σε αυτό το τομέα και είναι σημαντικό, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί όταν μας έχει δοθεί ξανά η ευκαιρία από αυτή την εκπομπή, πέρασαν δύσκολα οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται και επιχειρηματικά, αλλά και αυτοί που δούλευαν εκεί, γιατί πάρα πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβρη είχαμε μία αύξηση 16,1% στις πωλήσεις καινούριων. 16,1%. Είναι μία σημαντική αύξηση που τους κάνει να χαμογελούν και μιλάμε για τις πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων του εξωτερικού. Έτσι. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως με νούμερα και να σας πω ότι για πρώτη φορά το Δεκέμβρη που μας πέρασε κυκλοφόρησαν 8.833 αυτοκίνητα έναντι 7.607 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Όπως είπαμε, 16,1% είναι η αύξηση. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της